Απειλή για το ελληνικό ελαιόλαδο αποτελεί ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που αφορά τα όρια των αρωματικών υδρογονανθράκων που έχουν σχέση με τα υπολείμματα που περνούν στον καρπό της ελιάς στη διάρκεια του κλαδέματος με τη χρήση αλυσοπρίωνων, τα οποία λιπαίνονται. Όλα τα υπολείμματα από τα αλυσιδοπρίωνα, το λάδι, τα καυσαέρια κτλ. Περνάνε στην ελιά και από την ελιά στο λάδι. Αυτό σημαίνει ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της χώρας μας θα πρέπει από τώρα και στο εξής η παραγωγή να είναι προσεκτική, να μην κάνει άλλες καλλιεργητικές δραστηριότητες όταν συγκομίζουν. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Μύρων Χιλετζάκης, υπάρχει ο κίνδυνος τα ελαιόλαδα να βγουν εκτός αγοράς, με ό,τι οικονομική ζημιά αυτό συνεπάγεται για τους ελαιοπαραγωγούς, καθώς τα ελαιόλαδα αυτά δεν θα είναι καν βρώσιμα. Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι μία έξτρα ανάλυση που γίνεται στα ελαιόλαδα, που αυτό αναδεικνύει υπολείμματα άλλων έλαιων, υπολείμματα καυσαερίων. Αυτό φέρνει αλλαγές ότι αν υπάρξουν τέτοια υπολείμματα ελαιολάδου, το λάδι πάει για βιομηχανικό και από εκεί που το βλέπουμε στα 8 ευρώ θα το βλέπουμε στο 0,80 και δεν έχει καμία τύχη να πουληθεί για βρώσιμο. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός σε σχέση με τα όρια που αφορούν τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες σχεδιάζεται να δημοσιοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με στόχο την εφαρμογή του από το 2025. Ο Μύρων Χιλετζάκης τονίζει την ανάγκη να δοθεί παράταση ως το 2028 προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες ώστε να σταματήσουν πρακτικές που αυξάνουν την παρουσία αρωματικών υδρογονανθράκων στις ελιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βάλει λίγο νερό στο κρασί της. Παίρνει αυτά τα μέτρα και ως Σεβιτέλ αλλά και ο διεπαγγελματική ελαιολάδου και εμείς ζητάμε μία παράταση μέχρι το 28 για να προσαρμοστούν οι παραγωγοί μας. Γιατί βλέπουμε την εξής αδικία. Βλέπουμε τη μια μέρα να βάζουμε δεσμούς στους Ευρωπαίους αγρότες όσο αφορά τη συγκομιδή των ελαιοδέντρων και την άλλη μέρα βλέπουμε χιλιάδες τόνους εισαγωγή από τρίτες χώρες που δεν εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς είμαστε υπέρ, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες. Εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου για το νησί μας, τα μηνύματα πάντως δεν είναι αισιόδοξα λόγω της εκτεταμένης περίοδου ξηρασίας και των μειωμένων ποσοτήτων αρτευτικού νερού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή έως και 20%, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης και δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει χαμηλώσει. Πολλές δύο-τρεις πλέον αστοχούν, δεν τραβούν τις ποσότητες που έπρεπε ή τραβούσαν μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακεκομένες πλέον οι περίοδοι της άρδευσης, δεν είναι όπως ήταν. Θεωρώ ότι αυτό και από τις εκτιμήσεις των επιστημόνων θα επιφέρει πρόβλημα σε ό,τι αφορά και τον καρπό, τον οποίο θα δέσει το δέντρο με την έννοια την παραγωγή του, να είναι πλέον πόσο να είναι σε περιεκτικότητα ελαιολάδου. Παρότι έχουμε ένα διάστημα ικανό από τώρα πάνω από 3 μήνες μέχρι να μπούμε στην περίοδο της συγκομιδής, δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακριβώς, αλλά αφήνουν πιθανότητες τα ποσοστά μειωμένης πλέον παραγωγής λόγω των φαινομένων που ανέφερα να πλησιάσουν ακόμα και το 15-20%. Την ίδια ώρα τονίζεται η ανάγκη να δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις με φόντο τα αφυδατωμένα ελαιόδεντρα στο νησί μας. 41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα έχει η Κρήτη και από τα 41 εκατομμύρια αδρεύεται μόνο το 15% και αυτό υποαδρεύεται με τις φετινές συνθήκες. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε μια ενίσχυση στους παραγωγούς, αντί να λέμε οικοσυστήματα και φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, να λέμε τα οικοσυστήματα και να λέμε φιλοαδρευτικές δράσεις.